Κύριε Υπουργέ, πριν λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στις 30 Μαρτίου, περίπου στις 8:30 το βράδυ, 13χρονα παιδιά, όπως καταγγέλουν εξάλλου μαθητές, γονείς, 13χρονα λοιπόν παιδιά μαθητές που βρισκόντουσαν στο πάρκο του Αγίου Αντωνίου στη Λάρισα, δέχτηκαν έφοδο από αστυνομικούς με πολιτικά χωρίς διακριτικά, οι οποίοι μη γνωστοποιώντας την ταυτότητά τους, άρχισαν να κάνουν έλεγχο στους μαθητές, τρομοκρατώντας τους, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να πετάξουν στο έδαφος ένα εξ αυτών, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, το βαρύτερο τραυματισμό του, υπέστη δηλαδή κάταγμα ανώ άκρου. Μάλιστα, αντί να οδηγήσουν τον μαθητή στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, τον προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ οι γονείς του ενημερώθηκαν 2 ώρες αργότερα. Το συγκεκριμένο λοιπόν γεγονός αστυνομικής βίας και αυταρχισμού, θα λέγαμε, προκαλεί και προκάλεσε την οργή, την αγανάκτηση, το δίκαιο αποτροπιασμό μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών, αλλά και του λαού της πόλης μας, που καταδικάζουν και φυσικά καταγγέλνουν την αστυνομική βία και αυθαιρεσία για το συγκεκριμένο συμβάν. Συνεπώς, τα ερωτήματα που βάζουμε, κύριε Πρόεδρε, είναι αν θα προβεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη άμεσα σε ενέργειες ώστε να διερευνηθεί το συγκεκριμένο γεγονός της αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας και όποιος είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνοι να υποστούν τις συνέπειες του νόμου, να τιμωρηθούν. Και επιτέλους να σταματήσει η αστυνομική τρομοκρατία και η πρακτική της καταστολής. Ακόμα και σε 13χρονα παιδιά ή μαθητές, αν θέλετε, στο σύνολο. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το γεγονός του ατυχούς τραυματισμού ενός 13χρονου νεαρού στο περιθώριο ενός τυπικού αστυνομικού ελέγχου αποτελεί αναμφισβήτητα για όλους μας ένα δυσάρεστο γεγονός και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχηθώ και στον νεαρό ταχύ ανάρρωση. Καθήκον της κυβέρνησης είναι να αναδείξει το αληθές των όσων συνέβησαν μέσα από την ακριβή περιγραφή του περιστατικού. Είναι υποχρέωσή της απέναντι στη σχέση εμπιστοσύνης που απολαμβάνει με τους πολίτες της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας μελετήσει προσεκτικά το περιεχόμενο της υποσυζήτησης επίκαιρης ερώτησης, οφείλω καταρχάς να επισημάνω όλα εκείνα τα σημεία που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και να πληροφορήσω το Σώμα για όσα πραγματικά συνέβησαν πριν λίγες μέρες στη Λάρισα. Πρώτον, ουδεμία έφοδος έλαβε χώρα στις 20:30 στις 30 Μαρτίου στο πάρκο Αγίου Αντωνίου. Η πραγματικότητα είναι ότι επρόκειτο για έναν αστυνομικό έλεγχο στο πλαίσιο ειδικών δράσεων τοπικού χαρακτήρα με στόχο την πρόληψη διακίνησης ναρκωτικών που ίσως γνωρίζετε αποτελεί ζήτημα που απασχολεί κατοίκους της εν λόγω περιοχής αλλά και τις αστυνομικές υπηρεσίες. 4 αστυνομικοί λοιπόν του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικό έλεγχο σε ομάδα νεαρών εντός του προαναφερθέντος πάρκου. Δεύτερον, ουδέποτε αποκρύφτηκε η ταυτότητά τους, τον αντίον τη δήλωσαν ευθύς εξ αρχής. Καμία συμπλοκή δεν συνέβη όπως ανακριβώς αποτυπώνεται μέσα από την επίκαιρη ερώτηση. Ούτε φυσικά κάποιος τραυματισμός ως επακόλουθο αυτής όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Αυτό που συνέβη είναι ότι τα νεαρά άτομα εν όψη του αστυνομικού ελέγχου άρχισαν να τρέχουν και ένας εξ αυτών δυστυχώς παραπάτησε και έπεσε στο έδαφος. Τρίτον, σε αντίθεση με όσα διατυπώνονται για την αντιμετώπιση από τους αστυνομικούς του ατυχού τραυματισμού του νεαρού, οι χειρισμοί τους ήταν οι ακόλουθοι. Επέδειξαν από την πρώτη στιγμή την αναγκαία αμεσότητα και φροντίδα τόσο να ενημερωθούν οι οικοί του, όσο και να του παρασχεθεί το ταχύτερο η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Άμεσα λοιπόν οι αστυνομικοί προσέγγισαν τον ανήλικο για παροχή βοήθειας και ενώ ακόμη βρίσκονταν στο σημείο του συμβάντος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά τον πατέρα του, ο οποίος και κλήθηκε να προσέλθει στο τμήμα δίωξη ναρκωτικών προκειμένου να ενημερωθεί για όσα είχαν συμβεί. Ενώ λοιπόν βρίσκονταν όλοι στην έδρα της υπηρεσίας, τότε ο 13χρονος παραπονέθηκε για πόνο στο δεξί του χέρι, οπότε και συνοδεία αστυνομικών
καθώς και της μητέρας του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και διαγνώστη κάταγμα στο άνω δεξιό άκρο. Τέταρτο, και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω την αρχική μου τοποθέτηση. Τα αντανακλαστικά της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας υπήρξαν άμεσα και οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για τη διερεύνηση του συμβάντος οι αρμόζουσες για την περίσταση. Διατάχθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ήδη από τις 2 Απριλίου διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης με δυνατότητα μετατροπής της σε ένορκη διοικητική εξέταση. Αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αρμόδιος για διεξαγωγή της έχει οριστεί ανώτερος αξιωματικός που ουδεμία διοικητική εξάρτηση έχει με την εμπλεκόμενη υπηρεσία τους αστυνομικούς. Ασφαλώς ενημερώθηκε άμεσα και η ανεξάρτητη αρχή συνήγορος του πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως εθνικού μηχανισμού διερεύνησης περιστατικών ευθαιρεσίας. Τέλος, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ενημέρωσης του σώματος αλλά και των πολιτών, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν επιλήφθηκε τελικά του προανακριτικού χειρισμού στην εν λόγω περίπτωση η υποδιεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, στην οποία με διαταγή του αρχηγείου είχε ανατεθεί η από πλευράς της διερεύνηση της υπόθεσης. Ο λόγος είναι ότι κατόπιν συνεννόησης του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας με τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης που αποτελεί και τον εποπτεύοντα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, παραγγέλθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα Λάρισας η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του εν λόγω συμβάντος. Ευχαριστώ. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Υπουργό. Εγώ θα ρωτήσω ποιος ο λόγος να ζητηθεί συγγνώμη για την έφοδο όπως υπόθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου προσήλθε ο νεαρός και με την παρουσία των γονιών του. Ποιος ο λόγος λοιπόν να ζητηθεί συγγνώμη για το συμβάν. Βάζω μέσα και τον τραυματισμό πέραν του όλου συμβάντος. Δεύτερον, όταν εμφανίζονται 8:30, 8:30 το βράδυ, πλέον είναι σούρουπο, βραδάκι, σε ένα πάρκο, πέντε, τώρα δεν είναι θέμα. Άτομα με πολιτικά ρούχα, με μάσκα, ενώ λόγω του COVID, και με φακούς επάνω στα μάτια των παιδιών, να μην πω το τι υπόθηκε ή με ποιο τρόπο προσεγγίστηκαν τα παιδιά, εύλογα ένα 13χρονο παιδί που τι θα υποθέσει ενδεχομένως. Ότι έχει ή βρίσκεται μπροστά σε αστυνομικούς που χωρίς, επιμένω σε αυτό, χωρίς να δηλώσουν ότι είναι αστυνομικοί, θα τρομοκρατηθεί ή όχι ένας 13χρονος. Εγώ λέω θα τρομοκρατηθεί, βεβαίως. Και απέναντι σε αυτού του τύπου τη συμπεριφορά, τα παιδιά αυτά τρομοκρατήθηκαν βεβαίως, νόμιζαν ότι ενδεχομένως πρόκειται και για ληστεία. Γιατί συμβαίνουν και τέτοια. Και στο συγκεκριμένο, αν θέλετε, στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλες περιοχές και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, και τρομοκρατούμενα πήγαν να φύγουν. Και φυσικά εκείνη την ώρα υπήρξε, ας μου επιτραπεί όρος, εμπλοκή με την έννοια λαβή και πτώση. Και δεν είναι σκοντάψαμε, γιατί τα σκοντάματα αυτά, κύριε Υπουργέ, τα ξέρουμε δεκαετίες τώρα. Έτσι, πώς πέφτουμε, από πού πέφτουμε, σκόνταψε και έπεσε. Έπεσε από το παράθυρο, ας πούμε. Λοιπόν, μένω σε αυτό, μένω ως εδώ σε αυτό. Εμείς λέμε ότι το συγκεκριμένο συμβάν δεν είναι το μοναδικό φυσικά, αλλά αποτελεί ένα κρίκο, αν θέλετε, στην αλυσίδα αντίστοιχων περιπτώσεων και περιστατικών τρομοκράτησης μαθητών, όχι μόνο στη Λάρισα, αλλά και πανελλαδικά και τα προηγούμενα χρόνια και το προηγούμενο διάστημα. Όπως για παράδειγμα το 18 με τα παιδιά στο 7ο ΕΠΑΛ, τους μαθητές δηλαδή, που εκκρεμίρει στο Εμπαρόδο και Βίκη, που έκαναν τι, κατάληψη στο σχολείο, διεκδικώντας να μην κλείσουν τότε οι ειδικότητες που είχε αποφασίσει η τότε κυβέρνηση. Αλλά και να καλυφθούν τα κενά, διεκδικώντας δηλαδή την βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, προσωπικό ή ελλείψη του σχολείου τους και υποδομές. Και μάλιστα, δείτε τώρα, προς συμπλήρωση, το αναφέρω και στην ερώτηση μέσα, το έχετε διαβάσει, το έχετε δει. Προς συμπλήρωση αυτών που λέμε, είναι οι ανακοινώσεις δικαιωμάτους των αστυνομικών, της Ένωσης Αστυνομικών και τοπικά, συγκεκριμένα του Προέδρου, αν θέλετε, που είναι και αντιπρόεδρος στην ΠΟΑΣΥ,
ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, με αφορμή το συμβάν, δηλώνει ότι το συγκεκριμένο συμβάν είναι ένας πόλεμος λάσπης, ότι διασπείρονται με αυτόν τον τρόπο δηλαδή και με τέτοια συμβάντα και γεγονότα, ότι πέρα από το από τα, ότι είναι ψευδή, είναι συκοφαντικά και μάλιστα προβοκατόρικα. Είχαν δηλαδή όρεξη 13χρονα παιδιά να προβοκάρουν, για παράδειγμα, την αστυνομία. Είχαν αυτό το στόχο, ευρισκόμενα 8,5 ώρα σε ένα πάρκο, γιατί στις 9 ξεκινούσαν τα περιοριστικά μέτρα. Παιδιά 13 χρονών έφηβοι, οι οποίοι βγήκαν να πάρουν λίγο αέρα και να κάνουν παρέα. Παιδιά γνωστά στη γειτονιά τους. Να μην πω για τα άλλα. Άρα λοιπόν, τέτοιες δηλώσεις, κύριε Υπουργέ, και τις καταγγέλουμε φυσικά, είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι μπορούνε να δίνουν αέρα στα πανιά, να φουσκώνουν δηλαδή τα πανιά αντίστοιχων ατόμων, αν θέλετε, που υπηρετούν και στα σώματα ασφαλείας που να προβαίνουν και σε τέτοιες ενέργειες. Εμείς λέμε ναι. Όπως συμβαίνει σε όλο το δημόσιο βίο μας. Άρα λοιπόν η καταστολή, τα περιστατικά αστυνομικής βίας και η υποπολή στρατηγικού χαρακτήρα και τοπικά αλλά και γενικότερα αστυνομικών σε γειτονίες και πλατείες είναι συνειδητή κυβερνητική επιλογή ξεκάθαρα. Και οι νέοι της Λάρισας, και όχι μόνο, οι φοιτητές και οι μαθητές μέσα από τους αγώνες τους που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δώσει απαντήσεις, απάντηση αν θέλετε στην πολιτική της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης που περιορίζει τα δικαιώματά τους και ενισχύει τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία. Όπως αντίστοιχα κάναν και τις τελευταίες μέρες με αφορμή το συμβάν αυτό. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, φοιτητικοί σύλλογοι, μαζικοί φορείς στην πόλη που καταδικάζουν σύσσωμοι το συγκεκριμένο συμβάν και την αυθαιρεσία εκ μέρους της αστυνομίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι συνδικαλιστικές δηλώσεις δεν εκφράζουν την επίσημη θέση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της πολιτικής ηγεσίας. Πολλές δε φορές εκφράζουν προσωπικές θέσεις ή εκτιμήσεις των εκπροσώπων που τις διατυπώνουν, απέχοντας αισθητά από τις θέσεις των ενώσεων και της Ομοσπονδίας. Κατά συνέπεια... Ορίστε. Νομίζω τοποθετήθηκα επ' αυτού και δεν είναι θέμα του Υπουργείου να αναφέρεται και να απολογείται για θέσεις διαφόρων συνδικαλιστών. Ήταν ξεκάθαρη η δήλωσή μου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να επισημάνω μια διαπίστωση που έχω επανειλημμένως κάνει, ιδίως κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επιχειρείται από την αντιπολίτευση η θεμελίωση μιας αντίληψης περί δήθεν ύπαρξης μιας αστυνομίας η οποία βρίσκεται απέναντι στους νέους συμπολίτες μας. Μιας αστυνομίας που έχει απεκδηθεί κάθε είδους ευαισθησία απέναντι στην νεολαία και ειδικότερα σε ανήλικα άτομα, ουδέν αναλυθέστερων. Η προστασία ανηλίκων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στο νεοεκπονηθέν πρόγραμμα αντιεγκληματικής πολιτικής για την περίοδο 2020-2024. Έχει καταρτιστεί με κυρίαρχο άξονα τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών, τόσο για την αποτροπή τους από την εκδήλωση εγκληματικής δραστηριότητας, όσο και για την προστασία τους από το ενδεχόμενο θυματοποίησής τους. Καθοριστική σημασία αποτελούν επίσης οι διαρκείς πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ήδη αυξημένης ευαισθητοποίησης του συνόλου του αστυνομικού προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ιδίως των ακριτικών, στην κατεύθυνση εμπέδωσης του γεγονότος ότι κάθε ανήλικος έχει θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία οφείλουν να γίνονται σεβαστά στο έπακρο. Καταθέτω λοιπόν στα πρακτικά του σώματος έγγραφο που απαριθμούνται οι κυριότερες αυτών των στοχευμένων δράσεων που αναπτύσσονται από την ελληνική αστυνομία με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των ανηλίκων. Ανάλογες φυσικά είναι και οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε επιτελική και επιχειρησιακή οργάνωση με στόχο την αρτιότερη υλοποίηση αυτών των δράσεων. Κυρίες και κύριοι, είναι καιρός να πάψουμε να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Είναι καιρός να αποκτήσει ο δημόσιος διάλογος τα στοιχεία εκείνα που θα καταστήσουν την πολιτική αντιπαράθεση γόνιμη και επωφελή για την πρόοδο του τόπου μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τόσο σημαντικό
είναι να αποκτήσουμε μία αντιπολίτευση, μία αυτοπεποίθηση, πηγάζουσα από θέσεις, προτάσεις και λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας μας και όχι μία αντιπολίτευση οχυρωμένη πίσω από ένα πολιτικό λόγο γεμάτο στερεότυπα που εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί μονότροπος αν όχι μονότονος. Εύχομαι σύντομα να καλυφθεί η απόσταση προς την κατεύθυνση αυτή που διαπίστωσα δυστυχώς ότι εξακολουθεί να υφίσταται. Ευχαριστώ.